Καταστροφικό αποδείχτηκε το πέρασμα της κακοκαιρίας με τους ισχυρούς νοτιάδες το Σαββατοκύριακο από την περιοχή του Μακρυγιαλού, όπου προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο λιμάνι. Μεγάλο μέρος του προβλήτα υποχώρησε ενώ ξυλώθηκε κυριολεκτικά και τμήμα από το πλακόστρωτο στην παραλιακή ζώνη. Ζητήσαμε την άμεση αποκατασκευή την κατάσταση του λιμανιού και του πάρκινγκ πέρα, δεν ξέρω αν χτυπάει στο πάρκινγκ. Ναι. Γιατί ξεκινάει η τουριστική περίοδος σε 2-3 μήνες, τέλος του Μαρτίου-Απρίλιο, και είναι μεγάλο πρόβλημα την περιοχή μας, δεν σημίζεται. Ο μόλος στο λιμάνι του Μακρυγιαλού κυριολεκτικά βούλιαξε καθώς έχει υποχωρήσει σε μήκος 40 μέτρων και πλάτος 5 μέτρων, ενώ πλέον απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Απλά είναι ένας λάθος τρόπος, γιατί το να φέρεις μία τσάπα πάνω στον μόλο, να τον στήσεις και να αρχίσεις να σκάβεις, δημιουργείς πρόβλημα στον προβλήτα και στα μπλόκια και στην έδρα τους. Η καταστροφή που προκλήθηκε θεωρείται αναμενόμενη και οφείλεται σε λάθος τρόπο απάμωσης που γινόταν τα τελευταία χρόνια με εξκαφείς. Διαδικασία που φαίνεται να προκαλούσε ζημιές στα θεμέλια του λιμανιού, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και επαγγελματίες. Είδανε από το σημείο που πατάμε τώρα, είδανε τους αρμούς και από τα 3 εκατοστά, 2-3 εκατοστά που πρέπει να είναι, maximum 5, είχαν πάει στο 12, στο 12 εκατοστά το άνοιγμά τους. Φοβηθήκαν ότι κάτι δεν πάει καλά, με φωνάξανε, ήρθα κάπως ανεπίσημα, βούτυξα. Εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα δεν μπορούσα να πάρω βίντεο γιατί ήταν θολά τα νερά. Απλά είδα το πρόβλημα και τους το επισήμανα, ότι αν δεν γίνει άμεσα μία παρέμβαση, με την πρώτη σοβαρή θαλασσοταραχή θα έχουμε πρόβλημα. Θράψει. Το προηγούμενο καλοκαίρι, μάλιστα, οι εργασίες από εξκαφέα προκάλεσαν καθίζηση περίπου 20 πόντων στο λιμάνι. Πρόβλημα για το οποίο ενημερώθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας και το Λιμεναρχείο, χωρίς ωστόσο να γίνει προσπάθεια αποκατάστασης. Ο Δήμαρχος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και είπε ότι θα πάει σήμερα, έχουν μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, ναι, στον Άγιο Νικόλαο. Θα ζητήσει την άμεση επισκευή. Από εκεί πέρα ευελπιστούμε να γίνει γρήγορα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι για το Μακρύγιαλο μια άσχημη εικόνα. Την ίδια στιγμή, σχεδόν ισοπεδωμένο από τους ισχυρούς ανέμους, είναι πλέον ένα από τα παλαιότερα ξύλινα θερμοκήπια στο στόμιο της Ιεράπετρας. Εχθές είχε πάρα πολύ αέρα, πάνω από 9 μποφόρ, και εδώ από κάτω σήκωσε ένα θερμοκήπιο αέρας. Αυτό ήταν παλιό θερμοκήπιο. Παλιό θερμοκήπιο ήταν. Το οποίο το καλλιεργούσαν. Από ό,τι ξέρω, το καλλιεργούσαν κάτι αλλοδαπή. Έχει καταστραφεί, έτσι. Νομίζω ότι έχει καταστραφεί. Την εικόνα αυτή αντίκρισαν οι καλλιεργητές μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, μετρώντας το μέγεθος της ζημιάς στις υποδομές αλλά και την παραγωγή ντομάτας. Από ένα μπουρίνι, από ένα δυνατό νοτιά, δημιουργούνται ζημιές και το κράτος συνήθως είναι απόν. Οι αγρότες της περιοχής της Ιεράπετρας μιλούν με απογοήτευση για τις ζημιές που ανά πάσα στιγμή καταστρέφουν τον κόπο τους.